Πίες. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ το Προεδρείο. Καλησπέρα σε όλους που είστε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ αυτή τη δύσκολη ώρα. Εγώ είμαι παθολόγος ογκολόγος. Είμαι ένας από τους παλαιούς ειδικευόμενους του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Ο κύριος Δημόπουλος, ο κύριος Μπάμιας ήταν δάσκαλοί μου. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Και θα ήθελα να πω αντί εισαγωγής ότι στο νοσοκομείο Ρίκος Δινάν είμαι υπεύθυνος μεταξύ των άλλων, έχω ένα κέντρο κλινικών μελετών αναφοράς για τον καρκίνο του πνεύμονα. Δυστυχώς λοιπόν για το θέμα της δικής μου ομιλίας, η δική μου εμπειρία ξεκίνησε με τον πιο δυσάρεστο τρόπο. Πριν από 5 χρόνια ήμουν όπως όλοι οι ογκολόγοι του καρκίνου του πνεύμονα πάρα πολύ ενθουσιασμένος με τα πρώτα αποτελέσματα της ανοσοθεραπείας στον καρκίνο του πνεύμονα και ο πρώτος, πραγματικά πρώτος ασθενής τον οποίο χορήγησα ανοσοθεραπεία για προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα, ένας ηλικιωμένος κύριος από την ΚΟ που έκανε τις θεραπείες του στην Αθήνα. Ξεκίνησε με τις θεραπείες, είχε πολύ καλή ανταπόκριση, τουλάχιστον από τα πρόδρομα σημεία που μπορούμε εμείς να αντιληφθούμε την ανταπόκριση και μετά από περίπου 20 μέρες ενημερώθηκα ότι νοσηλευόταν σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα με εικόνα μαζικού εμφράγματος του μυοκαρδίου. Εγώ δεν είμαι καρδιολόγος, οπότε συγχωρέστε μου οποιαδήποτε ανακρίβεια, αλλά αυτό που θυμάμαι είναι ότι επικοινώνησαν μαζί μου οι συνάδελφοι από το άλλο ίδρυμα και μου είπαν ότι αφού σταθεροποιήθηκε ο ασθενής και βρισκόμενος στη Στεφανία μονάδα, πραγματοποιήθηκε στεφανιογραφία η οποία ήταν απόλυτα φυσιολογική. Και με πήραν τηλέφωνο οι συνάδελφοι να με ρωτήσουν τι θεραπεία έκανε αυτός ο ασθενής και πώς είναι δυνατόν να έχει αυτή την εικόνα της μαζικής νέκρωσης με τροπονίνη 2.500 και έχοντας πλήρως φυσιολογική στεφανιογραφία. Χωρίς λοιπόν να έχει γίνει ποτέ νεκροτομή στο συγκεκριμένο ασθενή, αντιλήφθηκα για πρώτη φορά ότι μπορεί να υπάρχει μία σχέση της ανοσοθεραπείας του καρκίνου με την καρδιοτοξικότητα και κάποια ειδική τοξικότητα της ανοσοθεραπείας στην καρδιά. Και ήταν τότε το ίδιο διάστημα, όπως θα σας δείξω, που έβγαιναν οι πρώτες αναφορές στη βιβλιογραφία για την καρδιοτοξικότητα της ανοσοθεραπείας. Όπως υπόθηκε λοιπόν και πριν, η καρδιοτοξικότητα, μπορώ να πω ότι οι ογκολόγοι είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της καρδιοτοξικότητας, σε γενικές γραμμές, κυρίως λόγω των ανθρακυκλινών, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε πριν από το Προεδρείο. Είναι μια κλασική καρδιοτοξικότητα, είναι μια κλασική τοξικότητα που τη γνωρίζουμε και από τις ανθρακυκλίνες και από κάποιους νεότερους στοχευτικούς παράγοντες, τόσο μονοκλονικά αντισώματα, όσο και αναστολή της τυροσινικής κοινάσης. Μην ξεχνάτε ότι και η αναστολή κοινάσης της τυροσίνης, τόσο του αγκιακού ενδοθυλιακού αυξητικού παράγοντα, όσο και του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, μπορεί να έχουν καρδιοτοξικότητα. Ειδικά για τον μπεβασίζουμα, το γνωστό μας αβάστιν, υπάρχουν και μελέτες και από την Ελλάδα που δείχνουν την ενδοθυλιακή του βλάβη. Η έλευση της ανοσοθεραπείας όμως άλλαξε τελείως το θεραπευτικό τοπίο σε μία σειρά από νεοπλασματικά νοσήματα και έφερε στο προσκήνιο ένα τελείως καινούριο προφίλ παρενεργειών, για το οποίο τουλάχιστον εμείς οι ογκολόγοι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Μπορώ να πω ότι μας βρήκε απροετοίμαστος και χρειαστήκαμε σαφώς τη συνδρομή συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων. Και προφανώς μιλάω για την τοξικότητα που έχει να κάνει με την υπέρμετρη διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος, την εικόνα των αυτοάνοσων φλεγμονών σε διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος, ένα από τα οποία είναι και το μυοκάρδιο. Επειδή το θέμα της ομιλίας είναι οι μηχανισμοί, ήθελα να διευκρινίσω, ας με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι στους οποίους είναι γνωστό το θέμα, κάποια πράγματα για το μηχανισμό της δράσης. Οι πρώτοι παράγοντες ανοσοθεραπευτικοί που χρησιμοποιήθηκαν στην ογκολογία, ιστορικά, ήταν η αναστολή σημείων ελέγχου της ανοσολογικής απάντησης, η περίφημη Immune Checkpoint Inhibitors, με πρώτο σημείο ανοσολογικού ελέγχου, το CTLA-4. Και πρώτο ιστορικά παράγοντα, anti-CTLA-4 μονοκλονικό αντίσωμα, το ipilimumab, το εμπορικό το όνομα είναι Γερβόη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο μελάνωμα πριν από περίπου 8 χρόνια. Και πραγματικά μπορώ να πω σαν ογκολόγος ότι έχει αλλάξει τη φυσική ιστορία του μελανώματος. Ασθενείς με προχωρημένο μεταστατικό μελάνωμα σήμερα ξεπερνούν την πενταετή επιβίωση και σε πολλούς από αυτούς μιλάμε για λειτουργική ίαση, μια και φτάνει πλέον το follow-up κοντά στη δεκαετία. Πώς λειτουργούν λοιπόν αυτοί οι παράγοντες? Ειδικά οι anti-CTLA-4 παράγοντες λειτουργούν όχι μόνο στο μικροπεριβάλλον του όγκου, αλλά σε όλο το λεμφικό ιστό του οργανισμού, διότι αφορούν ειδικά την αλληλεπίδραση του αντιγονοπαρουσιαστικού κυττάρου με το ταφ λεμφοκύττταρο.
Για να γίνει, όπως ξέρετε, η σύνδεση αυτών των δύο κυττάρων, χρειάζεται το αντιγόνο επιφανείας εδώ του μείζωνος συστήματος ιστοσυμβατότητας, το MHC, να αναγνωριστεί από τον υποδοχεία του τάφλεμφο κυττάρου. Για να ενεργοποιηθεί όμως το τάφλεμφο κύτταρο, χρειάζεται και μία δεύτερη σύζευξη, αυτή του CTLA-4 με τον αντίστοιχο συνδέτη του, που μπορεί να είναι το CD80 ή το CD86, ανάλογα με τον τύπο του κυττάρου. Εάν συνδεθεί και αυτός ο δεύτερος εδώ, γίνει αυτή εδώ η δεύτερη σύζευξη, τότε το τάφλεμφο κύτταρο καταστέλλεται η λειτουργία του, μπαίνει σε αυτό που λέμε senescence, σε ύπνωση, σε κατάσταση ύπνωσης, και δεν είναι δραστήριο, δεν είναι ενεργό απέναντι στα νεοπλασματικά κύτταρα. Εάν λοιπόν εμείς καταφέρουμε με ένα μονοκλονικό αντίσωμα, όπως είναι το ipilimumab, να μπλοκάρουμε τη σύζευξη αυτή συνδεόμενος με το CTLA-4, τότε αυτή η δεύτερη σύζευξη, το κλείδωμα δεν πραγματοποιείται, το τάφλεμφο κύτταρο ενεργοποιείται, σπάζουμε κατά κάποιο τρόπο τα φρένα της ανοσολογικής απάντησης και το τάφλεμφο κύτταρο μπορεί, αφού έχει λάβει το αντιγόνο από το αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο, να επιτεθεί στο καρκινικό κύτταρο. Είναι οι γνωστές ανακαλύψεις που οδήγησαν και στο Νόμπελ Ιατρικής πριν από 2 χρόνια, στους ερευνητές από Ηνωμένες Πολιτείες και από Ιαπωνία, που ανακάλυψαν αυτούς τους αναστολείς σημείων ελέγχου. Η δεύτερη κατηγορία φαρμάκων είναι αυτή που αφορούν τον υποδοχέα του προγραμματισμένου θανάτου, τον Program Death Receptor. Εδώ είναι και η μεγαλύτερη και η πιο ευρεία εφαρμογή στην ογκολογία. Μπορώ να πω ότι πάνω από το 80% των εγκεκριμένων ανοσοθεραπευτικών παραγόντων στην ογκολογία είναι αυτής της κατηγορίας. Εδώ ο μηχανισμός είναι λίγο διαφορετικός. Εδώ η διαφάνεια δείχνει πάλι αλληλεπίδραση αντιγονοπαρουσιαστικού κυττάρου με τάφλεμφο κύτταρο. Μπορώ να σας πω όμως ότι αυτή η ίδια αλληλεπίδραση πραγματοποιείται και στο μικροπεριβάλλον του όγκου ανάμεσα στο νεοπλασματικό κύτταρο και το τάφλεμφο κύτταρο. Εκεί λοιπόν, πέρα από τη γνωστή σύζευξη, υπάρχει ο υποδοχέας PD-1, ο οποίος εκφράζεται στην επιφάνεια των τάφλεμφο κυττάρων και πολλών στρωματικών κυττάρων στο μικροπεριβάλλον του όγκου, και από την άλλη πλευρά τα καρκινικά κύτταρα έχουν την ιδιότητα είτε de novo, εγγενώς, είτε επίκτητα, κάτω από την πίεση της επίθεσης του ανοσοποιητικού, να υπερεκφράζουν τον αντίστοιχο συνδέτη, που είναι το PDL-1, τον ligand 1, υπάρχει και ο PDL-2, ο οποίος συνδέεται με τον υποδοχέα, το PD-1, και πάλι κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα, δηλαδή στην αλληλεπίδραση τάφλεμφο κυττάρου και καρκινικού κυττάρου, μπλοκάρει τη διέγερση του τάφλεμφο κυττάρου. Με δύο λόγια, δίνει ένα don't eat me σήμα, μη με φας, το οποίο μπλοκάρει το τάφλεμφο κύτταρο, και αυτό είναι ο λόγος που πολλές φορές σε πάρα πολλούς συμπαγείς όγκους βλέπουμε στην παθολογοανατομική εξέταση, στην ιστολογική εξέταση στο μικροπεριβάλλον του όγκου, να μην υπάρχει καθόλου διήθηση από τα περίφημα TILS, τα Tumor Infiltrating Lymphocytes, τα οποία ξέρουμε ότι είναι ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης, δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η έκφραση των τάφλεμφο κυττάρων, τόσο καλύτερη είναι και η πρόγνωση των ασθενών και στον καρκίνο του πνεύμονα και σε μια σειρά από άλλες κακοήθειες. Η anti-PD-1 λοιπόν, θεραπευτικοί παράγοντες είναι 2 ειδών. Είναι τα μονοκλονικά αντισώματα έναντι του anti-PD-1, και τα πιο σημαντικά είναι το nivolumab, Opdivo είναι το εμπορικό όνομα, pembrolizumab, Keytruda είναι το εμπορικό όνομα, και υπάρχουν και αυτά τα 3 που είναι anti-PD-L1 μονοκλονικά αντισώματα, δηλαδή αντισώματα έναντι του συνδέτη, και τα πιο σημαντικά είναι το atezolizumab, είναι το Tecentriq, το durvalumab, είναι το Infinzi, και το Avelumab είναι το Bavencio. Είναι φάρμακα τα οποία είναι εγκεκριμένα σήμερα σε μία σειρά από συμπαγείς κακοήθειες, καρκίνος του πνεύμονα, όχι όλα, με πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές ενδείξεις, αλλά μπορώ να σας πω για καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο κεφαλής τραχύλου, ουροθυλιακό καρκίνο, στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, καρκίνο του νεφρού, το νεφροκυταρικό καρκίνωμα, και κάποιοι άλλοι σπανιότεροι όγκοι. Και υπάρχουν και κάποιες tumor agnostic indications, δηλαδή ανεξαρτήτως του οργάνου προέλευσης του όγκου, που σχετίζονται κυρίως με το φορτίο των μεταλλάξεων του όγκου και την παρουσία μικροδορυφορικής αστάθειας ή όχι. Αυτό τον πίνακα τον έβαλα καθαρά για περιγραφικούς σκοπούς. Αυτή είναι σήμερα, βλέπετε, οι anti-CTLA-4 και οι anti-PD-L1 παράγοντες, οι οποίοι είναι σε διάφορα στάδια, είτε εγκεκριμένοι είτε σε κλινική εξέλιξη για τη θεραπεία του καρκίνου. Και υπάρχουν, όπως βλέπετε, και άλλα σημεία νοσολογικού ελέγχου. Τα πιο γνωστά είναι το LAG-3,
το Team 3, το TIGIT, το οποίο βρίσκεται σε κλινικές μελέτες φάσης 3, το LAG3 επίσης σε κλινικές μελέτες φάσης 3, και μπορώ πραγματικά να πω ότι η ανοσοθεραπεία ήταν μια επανάσταση στον χώρο της ογκολογίας, γιατί άλλαξε πραγματικά τη φυσική πορεία ασθενών, οι οποίοι μέχρι τώρα είχαν πολύ προχωρημένη νόσο και πολύ κακή πρόγνωση. Σαφώς δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό αφορά μεγάλο κομμάτι των ογκολογικών ασθενών. Πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι αφορά κάποιους ασθενείς, όχι όλους. Και δυστυχώς το χειρότερο ακόμα είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε και ποιους ασθενείς αφορά, γιατί οι προβλεπτικοί δείκτες που έχουμε μέχρι σήμερα στη διάθεσή μας ως ογκολογική κοινότητα για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης στην ανοσοθεραπεία δεν είναι καλή, είναι ελλιπής, και προσπαθούμε συνεχώς να βρούμε καινούριους προβλεπτικούς δείκτες ανταπόκρισης στην ανοσοθεραπεία. Ο πιο σημαντικός και γνωστός είναι η ανοσοσυτοχημική έκφραση του PD-L1, έχει όμως και αυτός πολλά προβλήματα και αδυναμίες. Όταν ξεκίνησαν λοιπόν αυτές οι ανοσοθεραπείες, είδαμε αμέσως με πρώτο το μελάνωμα, που ήταν και ο πρώτος καρκίνος στον οποίο είχαμε εγκρίσεις, και στη συνέχεια ακολούθησε ο καρκίνος του πνεύμονα, είδαμε ένα τελείως καινούριο προφίλ παρενεργειών. Όταν ξεκλειδώνουμε αυτή την ανοσολογική απάντηση, και ειδικά με τους anti-CTLA-4, όπου αυτή η αλληλεπίδραση γίνεται στους περιφερικούς λεμφόκολπους του λεμφοποιητικού συστήματος, μπορεί να υπάρχουν αυτό που λέμε off-target τοξικότητες, οι οποίες αφορούν πρακτικά όλο το ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή, αν θα μπορούσα να πω ποιο είναι το φάσμα των τοξικοτήτων της ανοσοθεραπείας, θα έλεγα ότι μπορεί να δούμε αυτοάνωση φλεγμονή σε οποιοδήποτε πρακτικά όργανο του ανθρώπινου σώματος. Οι πιο συχνές, αυτές που βλέπουμε περισσότερο στην κλινική πράξη, είναι οι αυτοάνωσες θυροειδίτιδες, είναι η πνευμονίτιδα, την οποία αντιφοβόμαστε πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, και στον καρκίνο του πνεύμονα, ειδικά και σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγουμένως ακτινοθεραπεία στο θώρακα. Η κολίτιδα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, κυρίως με τους anti-CTLA-4 παράγοντες. Ασθενείς με μελάνωμα που ελάμβαναν αυτά τα φάρμακα είχαν πολύ σοβαρές τοξικότητες, που χρειαζόταν όχι απλά να νοσηλευτούν, αλλά πολλές φορές και σε μονάδα εντατικής θεραπείας, και να πάρουν ειδικούς anti-TNF παράγοντες, όπως είναι το infliximab, για να βελτιωθεί η βαριά η ανθεκτική κολίτιδα από νοσοθεραπεία. Και πρακτικά, όπως βλέπετε σε αυτό το σχήμα, οποιοδήποτε όργανο του ανθρώπινου σώματος μπορεί να προσβληθεί. Μη με ρωτήσετε γιατί μπορεί να είναι το Α ή το Β όργανο στον κάποιο ασθενή. Δεν έχω καμία απάντηση γιατί υπάρχει αυτή η organ specific προσβολή σε κάποιους ασθενείς. Υπάρχει αυτοάνωση γαστρίτιδα που μπορεί να οδηγήσει σε βαριά διαβρωτική αιμορραγία, και υπάρχει ακόμη και προσβολή των χιτώνων του οφθαλμού. Και βέβαια, όπως βλέπετε, συμπεριλαμβανομένου και του μυοκαρδίου. Δεν χρειάζεται να πω ότι η βασική θεραπεία σε αυτές όλες τις τοξικότητες ήταν και παραμένει η κορτιζόνη. Και αυτό το πράγμα, γιατί προφανώς πρέπει να οδηγήσουμε σε αναστολή, σε καταστολή της ανοσολογικής απάντησης, παρόλο που αυτό δεν είναι αυτό που επιθυμούμε για τον καρκίνο του ασθενούς. Όταν όμως η τοξικότητα αυτή είναι απειλητική για τη ζωή, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, να προχωρήσουμε σε χορήγηση κορτικοειδών, συνήθως σε δόσεις 0,5 έως 1 μιλιγκράμμα ένα χιλιόγραμμο βάρους σώματος μεθύλ πρεδνιζόνης για τοξικότητες βαθμού 2 και 3, και για τοξικότητες απειλητικές για τη ζωή συνήθως 1 με 2 μιλιγκράμμ ανά χιλιόγραμμο βάρους σώματος, και αν χρειαστεί επιπλέον χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Θέλω να πω ότι αυτές οι τοξικότητες είναι σπάνιες, και εκεί ακριβώς είναι ίσως το πόσο επικίνδυνες είναι, διότι όταν συμβούν σε κάποιον ασθενή μπορεί να είναι κλινικά πολύ σοβαρές και να έχουν ευνίδια κατάληξη, όπως τον ασθενή που σας ανέφερα στην αρχή. Επειδή είναι αλήθεια ότι οι ανοσοθεραπείες είναι πολύ καλά ανεκτές, κατά κάποιο τρόπο και εμείς οι ογκολόγοι λίγο έχουμε φυσυχαστεί, με την έννοια ότι δεν είναι η κλασική παρακολούθηση του ασθενή που παίρνει χημειοθεραπεία με τη γενική αίματος την ημέρα 10 να ελέγξουμε τον αιματοκρίτη, τα λευκά, τα αιμοπετάλια. Είναι τελείως διαφορετικό το προφίλ παρενεργειών. Δεν έχουν μυελοτοξική δράση οι ανοσοθεραπείες, δεν κάνουν ναυτία τάση για αιμετό. Οι περισσότεροι λένε, γιατρέ, νιώθω σαν να μην έχω τίποτα. Όμως μπορεί μια παρενέργεια να είναι ύπουλη, όπως για παράδειγμα υποφυσιακή ανεπάρκεια, και το σημαντικότερο, μπορεί ο ογκολόγος να την μπερδέψει με κάποια άλλη παρενέργεια. Παράδειγμα, να πει ο ασθενής ότι έχω διάρρεια και ο ογκολόγος να θεωρήσει ότι είναι από τη χημειοθεραπεία και όχι από ανοσοθεραπεία. Μπορεί η διάρρεια να είναι από ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα
και να έχει τελείως διαφορετική αντιμετώπιση, μπορεί όμως να είναι αυτοάνωση κολίτιδα και να χρειάζεται και αυτή υποχωρεί μόνο στη θεραπεία με κορτικοειδή. Και γι' αυτόν τον λόγο έχει μεγάλη σημασία και η διαφορική διάγνωση και πολλές φορές και η λήψη βιοψίας. Και το σημαντικότερο απ' όλα η αυξημένη κλινική υποψία. Είχαμε κάποια περιορισμένα, είναι η αλήθεια, προκλινικά δεδομένα για την τοξικότητα της ανοσοθεραπείας. Ξέρουμε, κυρίως σε σχέση με την καρδιά που είναι το αντικείμενο της ομιλίας μου, ξέρουμε ότι το PD-L1 εκφράζεται τόσο στην ανθρώπινη όσο και στην καρδιά του ποντικού. Ξέρουμε ότι από προκλινικές μελέτες, πριν από πολλά χρόνια, αυτή τη μελέτη στο Science, ότι όταν είχε ανακαλυφθεί αυτό το γονίδιο, το PD-1, από το Πανεπιστήμιο του Κιώτο στην Ιαπωνία, ξέρουμε ότι εάν γινόταν νοκάουτ αυτού του γονιδίου στα ποντίκια, μπορούσε να προκληθεί διατατική μυοκαρδιοπάθεια, και από άλλες μελέτες επίσης, ότι μπορούσε να υπάρχει αυτοάνωση μυοκαρδίτιδα, και επίσης από την άλλη πλευρά, ότι η χορήγηση ανασυνδυασμένου PD-1 μπορούσε να προστατέψει την φλεγμονή και την βλάβη του μυοκαρδίου. Όταν λοιπόν ξεκίνησαν οι πρώτες κλινικές μελέτες, και εδώ θέλω να σας πω άλλη μια μικρή ιστορία, η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες αναφορές για την θανατηφόρα καρδιοτοξικότητα ήταν ελάχιστες και δεν είχαν θορυβήσει την επιστημονική κοινότητα. Κοιτάξτε τώρα εδώ στο πλώσο αν το 13, έχουν σημασία και οι χρονολογίες, αναδρομική μελέτη 752 ασθενείς με μελάνωμα που θεραπεύτηκαν με ιπιλίμουμαμπ, μία περίπτωση μυοκαρδιακής ίνωσης που αναφέρθηκε. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτές οι περιπτώσεις ήταν πολύ περισσότερες. Απλώς σε πάρα πολλές από αυτές τις πρώιμες μελέτες δεν αποδίδονταν στην ανοσοθεραπεία από τους ερευνητές. Αποδίδονταν σε στεφανία νόσο ή σε άλλα αίτια. Μετά άρχισαν να αναφέρονται κάποιες πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις. Μία case report ήταν στην ουσία κοιλιακής δυσλειτουργίας, μία περίπτωση τακοτσούμπο μυοκαρδιοπάθειας μετά από τη θεραπεία με το ιπιλίμουμαμπ που είπα προηγουμένως. Σε μία άλλη πολυκεντρική μελέτη 6 περιπτώσεις καρδιοτοξικότητας μετά το ιπιλίμουμαμπ και 2 από τις 6 περιπτώσεις ήταν θανατηφόρες. Και μία περίπτωση που δημοσιεύτηκε στο Lancet, γιατί είχε και πολύ καλή παθολογανατομική και περιγραφή και αιτιολόγηση, καρδιακής ανακοπής σε κλινική μελέτη σε ασθενή με μελάνωμα που έλαβε ιπιλίμουμαμπ μετά από μαζικό έφραγμα του μυοκαρδίου, και άλλη μία σε έναν ασθενή με προχωρημένο μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Εδώ βλέπετε μία από τις πρώτες τέτοιες αναφορές το 2017, ασθενής ο οποίος, όπως βλέπετε, είχε μεταστατικό μελάνωμα και ανέπτυξε, όπως ξέρουμε από τα νεκροτομικά ευρήματα, εξεσημασμένη λεμφοκυταρική μυοκαρδίτιδα. Είχε λάβει το συνδυασμό, στο μελάνωμα είναι εγκεκριμένος ο συνδυασμός nivolumab και ipilimumab, δηλαδή anti-PD-1 και anti-CTLA-4 μονοκλονικό αντίσωμα. Μέχρι να καθοριστεί και η τελική δόση του ipilimumab, υπήρχαν κάποιες μελέτες cohort στην αρχή που έδιναν το ipilimumab στα 10 μιλιγκράμμα ανά χιλιόγραμμο βάρους σώματος, γιατί αυτή είχε βγει σαν δόση από τις μελέτες φάσης 1, που ξέρουμε σήμερα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη δόση για αυτούς τους ασθενείς. Και βλέπετε πως ένα καρδιογράφημα με ατελές μπλοκ του δεξιού σκέλους και κατάσπαση του S-TAF γίνεται στην πορεία ένα καρδιογράφημα με πλήρη κολποκυλιακό αποκλεισμό και θανατηφόρα έκβαση στην περίπτωση του ενός ασθενή. Και βλέπετε αντίστοιχα στο υλικό της βιοψίας ότι υπήρχε εξεσημασμένη διήθηση του μυοκαρδίου από CD3 θετικά TAF λεμφοκύτταρα, που βλέπετε εδώ πάνω δεξιά, αντίστοιχα από CD8 κυταροτοξικά TAF λεμφοκύτταρα, εδώ κάτω αριστερά, και επίσης από μακροφάγα, εκτεταμένη διήθηση από μακροφάγα. Επομένως άρχισε να τεκμηριώνεται η αυτοάνωση μυοκαρδίτιδα ως ένας μηχανισμός τοξικότητας αυτών των παραγόντων, και εκεί που πραγματικά η εγκολική κοινότητα ασχολήθηκε και έσκυψε περισσότερο ήταν όταν δημοσιεύτηκαν 3 περιπτώσεις μαζικής μυοκαρδίτιδας με συνδυασμό πάλι anti-PD-L1 και anti-CTLA-4 μονοκλονικών αντισωμάτων, nivolumab και ipilimumab. Και εδώ πιστεύω ότι είναι και ένα μάθημα για την επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ένα περιστατικό σε μία μελέτη, ένα άλλο σε μία, ένα σε μία άλλη, ίσως κανείς να το περνάει στα ψηλά γράμματα. Όμως, αν κανείς αθροίσει αυτά τα περιστατικά και τα δει συνολικά,
βλέπει ότι αυτή η τοξικότητα μπορεί να είναι στο 0,5 με 1% των ασθενών που λαμβάνουν anti-CTLA-4 αγωγή, αλλά για αυτούς τους ασθενείς έχει πολύ βαριά πρόγνωση και είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Και εδώ λοιπόν βλέπετε πάλι μετάπτωση σε πλήρες κολποκυλιακό αποκλεισμό και στη συνέχεια σε κοιλιακή ταχυκαρδία, αντίστοιχα λεμφοκυταρική διήθηση του μυοκαρδίου, τόσο με CD3 θετικά όσο και CD8 κυταροτοξικά ταφ λεμφοκύτταρα, τα οποία διηθούσαν κυρίως τις λίες μυϊκές ίνες του μυοκαρδίου και όχι αντίθετα, όπως βλέπετε τη διαφορά, τον σκελετικό μυ, δηλαδή υπήρχε ένας τροπισμός για τις λίες μυϊκές ίνες. Η πρώτη αυτή σύντομη αναφορά στο New England, που έγινε περίπου πριν από 3 χρόνια, κατέληγε στη συμβουλή, όπως βλέπετε εδώ, κοιτάξτε πόσο απροετοίμαστοι ήμασταν γι' αυτό, «There are no known data regarding what monitoring strategy may be of value». Δηλαδή, μέχρι σήμερα, σαν ογκολογική κοινότητα, δεν έχουμε ξεκάθαρες οδηγίες για το πώς παρακολουθούμε τους ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν κυρίως τους anti-CTLA-4 παράγοντες. Αυτό που συνιστάται σήμερα από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολογίας είναι ειδικά για τους ασθενείς που παίρνουν anti-CTLA-4 να πραγματοποιείται τις πρώτες 3 εβδομάδες εβδομαδιαία μέτρηση της τροπονίνης, και θα σας δείξω στη συνέχεια αυτό δηλαδή τον αλγόριθμο. Ο προτινόμενος αλγόριθμος, ο οποίος βγήκε μόλις πριν από 2 χρόνια, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στους ασθενείς που πρόκειται να λάβουν θεραπεία, ειδικά με τους anti-CTLA-4 παράγοντες, που έχουμε και τα περισσότερα περιστατικά, να γίνεται οπωσδήποτε ένα βασικό ηλεκτροκαρδιογράφημα και προθεραπευτικός προσδιορισμός της τροπονίνης, φυσικά καρδιολογικό, ιστορικό, αναλυτικό, και παρακολούθηση, η οποία προτείνεται να είναι την εβδομάδα 2, την εβδομάδα 4 και στους 3 μήνες. Εάν σε οποιοδήποτε από αυτούς τους ελέγχους βρεθεί μία αυξημένη τιμή τροπονίνης, θα πρέπει να γίνεται ένας πλήρης διαγνωστικός έλεγχος, ο οποίος να αποκλείει άλλα αίτια, όπως είναι η ισχαιμία του μυοκαρδίου, κάποιες αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, μυοσίτιδα, οπωσδήποτε καρδιολογική εκτίμηση στον ασθενή αυτό. Και εάν η αύξηση αυτή είναι μικρή, και με τη βοήθεια κάποιων συμπληρωματικών εξετάσεων καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να είναι και ψευδώς θετική αυτή η τιμή, μπορεί ο ασθενής και με τη συνένεση, την έγκριση του καρδιολόγου, να συνεχίσει την ανοσοθεραπεία και φυσικά να συνεχίζεται η παρακολούθησή του. Εάν θεωρηθεί ότι αυτή η αύξηση της τροπονίνης είναι πραγματική, τότε πρέπει αυτόματα, και είναι από τις λίγες φορές στην ογκολογία που με την εργαστηριακή αύξηση και μόνο σταματάμε την ανοσοθεραπεία, ακόμη και σε ασυμπτωματικό ασθενή, και η συμβουλή είναι να παίρνουμε ξανά τιμές τροπονίνης κάθε 2 με 3 ημέρες μαζί με το ηλεκτροκαρδιογράφημα, μέχρι αυτές να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα, πάντοτε με την καθοδήγηση του καρδιολόγου, και αν αυτή η επάνωδος στα φυσιολογικά επίπεδα γίνει μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, μπορούμε να προχωρήσουμε τη θεραπεία. Εάν όμως γίνει σε περισσότερο από 2 εβδομάδες, που υποδηλώνει μία τάση μόνιμης καρδιακής μυοκαρδιακής βλάβης, τότε πρέπει η θεραπεία να αναβάλλεται ή και να διακόπτεται πλήρως και να γίνεται πλήρης καρδιολογική εκτίμηση. Ενώ φυσικά, αν ο ασθενής είναι συμπτωματικός, εμφανίζει τέτοια συμπτώματα, εννοείται ότι σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής εισάγεται, γιατί ακόμη και με ήπια συμπτώματα μπορεί να έχουμε μία ραγδαία εξέλιξη και επιδείνωση σε καρδιολογική κλινική, μόνιμη καρδιολογική παρακολούθηση και καρδιολογική θεραπευτική βεβαίως για ό,τι χρειάζεται. Και εάν είναι πολύ πιθανό ότι η διάγνωση είναι μυοκαρδίτιδα από ανοσοθεραπεία, τότε πρέπει να ξεκινάμε, κοιτάξτε πόσο μεγάλη δόση, είναι λίγες φορές στην ογκολογία που δίνουμε τέτοιες δόσεις, 1 γραμμάριο ενδοφλέβια μεθύλπρεδνιζόνης ημερησίως, στην προσπάθεια να καταστήλουμε αυτή την υπέρμετρη ανοσοποιητική απάντηση, και πολλές φορές, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί αυτή η χορήγηση να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Στον ασθενή μου η χορήγηση αυτή μέσα στην μονάδα οδήγησε σε γαστροραγία και είχε και το πρόβλημα αυτό, και δυστυχώς κατέληξε τελικά ο ασθενής αυτός. Και αν μετά από χρονικό διάστημα περίπου 7 ημερών, τώρα στη βιβλιογραφία λένε και για 2 εβδομάδες, δεν υπάρχει κλινική και εργαστηριακή ανταπόκριση, μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδομυοκαρδιακή βιοψία, τότε κανείς μπορεί να προχωρήσει με προσοχή είτε σε αντιθυμοκυταρική σφαιρίνη, είτε σε anti-TNF παράγοντες όπως το infliximab, μικοφενολάτη και τώρα αναστολής όπως είναι το τακρόλιμους. Τελευταία μου διαφάνεια,
Το συμπέρασμα είναι ότι η καρδιοτοξικότητα είναι μία σπάνια, πολύ σπάνια, αναφέρεται στο 0,5% των ασθενών, αλλά πολύ σοβαρή και συχνά θανατηφόρα παρενέργεια της ανοσοθεραπείας με αναστολή στο σημείο ελέγχου. Η εμφάνισή της συχνά είναι ύπουλη, δεν έχει, όπως καταλαβαίνετε, ειδική συμπτωματολογία. Μπορεί ο εργαστηριακός έλεγχος της τροπονίνης να βοηθήσει εκεί. Συχνά διαλάθη της προσοχής λόγω της μη αυξημένης κλινικής υποψίας και υποεκτίμησης της συχνότητας εμφάνισής της. Η επίπτωσή της είναι συχνότερη με τους anti-CTLA-4 και κυρίως με τους συνδυασμούς, όπως είναι για παράδειγμα nivolumab και ipilimumab, που είναι εγκεκριμένο σήμερα σε ασθενείς με μελάνωμα και σε ασθενείς με καρκίνο του νεφρού. Και η θεραπευτική παρέμβαση πρέπει να είναι έγκαιρη και επιθετική, με τη χρήση κορτικοστεροειδών σε υψηλή δόση και άλλων ανοσοκατασταλτικών αν απαιτηθεί, λόγω του υψηλού ποσοστού επιπλοκών και θνητότητας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ έτσι συνολική πώς το λένε, παρουσίαση του θέματος. Μια γρήγορη ερώτηση μόνο. Η παρουσία άλλων, ξέρουμε ότι η μυοκαρδίτιδα είναι αυτό που φοβόμαστε σε αυτούς τους ασθενείς, γιατί έχει μια θνητότητα περίπου 50% τουλάχιστον στα πρώτα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα. Υπάρχει συσχέτιση πέρα από το ότι φαίνεται ότι μάλλον είναι λίγο πιο συχνή τις πρώτες 1 με 3 εβδομάδες από την έναρξη της ανοσοθεραπείας, ότι είναι, όπως είπατε, πιο συχνή στους ασθενείς που παίρνουν συνδυασμό ipilimumab και nivolumab. Υπάρχει ίσως κάποια συσχέτιση με άλλες αυτοάνωσες εκδηλώσεις, με μυοσίτιδα ή με κολίτιδα ή με πνευμονίτιδα ή τι άλλο? Είναι πολύ ωραία η ερώτηση. Τι να σας πω. Όπως καταλαβαίνετε, βιβλιογραφικά δεδομένα είναι ελάχιστα ή δεν υπάρχουν καθόλου. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι για λόγους που μας είναι άγνωστοι, το προφίλ αυτών των παρενεργειών μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό στους ασθενείς. Συνήθως δεν βλέπουμε πολλές αυτοάνωσες εκδηλώσεις στον ίδιο ασθενή. Σε άλλον ασθενή μπορεί να είναι μια έξαρση ψωριασικής αρθρίτιδας, σε άλλον ασθενή μπορεί να είναι πνευμονίτιδα. Εκεί ξέρουμε ότι η ακτινοβολία παίζει ρόλο, η προηγηθής ακτινοβολία. Σε άλλον ασθενή που είναι κολίτιδα, συνήθως δεν βλέπουμε συνδυασμό αυτών των τοξικοτήτων, ούτε κάτι που μπορεί να μας... Εγώ είμαι, αυτό που μπορώ να σας πω στην πράξη είναι ότι πιο συχνή παρενέργεια είναι η θυροειδίτιδα και μάλιστα είναι αυτό που λέμε transient. Δηλαδή, οι ασθενείς περίπου τη 10η με 20η μέρα, εκεί τους ελέγχω πάντα εγώ για το με TSH, μπορεί να κάνουν ένα πικ υπερθυροειδισμού, επειδή έχουν τη λεμφοκυταρική θυροειδίτιδα, και πάρα πολύ γρήγορα αυτή μεταπίπτει μετά σε υποθυροειδισμό λειτουργικά. Δηλαδή, βλέπεις το TAF3 και το TAF4 να πέφτουν, την TSH να εκτοξεύεται, γίνεται πολύ γρήγορα ίνωση μετά του θυροειδή και οδηγείται σε μια κατάσταση τύπου Χασιμότο ο ασθενής. Και πολλές φορές χρειάζεται από εκεί που δίναμε κορτιζόνη να γυρίσουμε πολύ άμεσα και γρήγορα σε θεραπεία υποκατάστασης. Αυτούς τους ασθενείς που κάνουν θυροειδίτιδα, τους παρακολουθούμε πιο στενά και για άλλες παρενέργειες. Για να συνδέσουμε, αν μου επιτρέπετε, και με τους σχολιαστές μας, έχουμε δύο γενετιστές από το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, τον επιστημονικό υπεύθυνο, τον κύριο Ανδρέα Πάμπανο, και επίσης την κυρία Θεοχάρη. Ήθελα να ρωτήσω, αλλά θέλω μονολεκτική ή δυνατόν απάντηση, αν είναι εύκολο. Υπάρχει κάποιος γενετικός μηχανισμός σε αυτούς τους αρρώστους που παρουσιάζουν κάποια καρδιοτοξικότητα ή, εν πάση περιπτώσει, ας μην πάρουμε μόνο την καρδιοτοξικότητα, ας πάρουμε, ας πούμε, την ανοσολογική, αυτή υπέρμετρη ανοσολογική απάντηση μετά από ανοσοθεραπεία. Υπάρχει κάποιος γενετικός, γονιδιακός ενδεχομένως μηχανισμός που εμπλέκεται? Δεν το γνωρίζω. Ίσως οι συνάδελφοι μπορούν να μας διαφωνήσουν. Ωραία. Να μας πούνε λίγο οι γενετιστές μας. Ξεκινάω ανάποδα. Έχουμε δύο καρδιολόγους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τη βασική έρευνα και δύο γενετιστές. Ας ξεκινήσουμε τους γενετιστές μας. Και την κυρία Θεοχάρη, βεβαίως. Και γενικότερα τα σχόλιά σας για τη συνεδρία αυτή.